Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα, σήμερα λέγω θα σας αναπτύξω στην αγάπη σας, όπως ανακοινώσαμε στο διαδίκτυο, ότι το θέμα μας είναι οι δύο πλούσιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο πλούσιοι? Θα τους δούμε στη συνέχεια της ομιλίας, η οποία έχει και εσχατολογικό περιεχόμενο η ομιλία μας αυτή. Παρότι είναι, αναφέρεται στον πλούτο και στους πλουσίους και είναι πνευματικό το θέμα, κανένα θέμα μη πνευματικό δεν είναι και εσχατολογικό, διότι έχει να κάνει με τη σωτηρία της ψυχής μας. Σήμερα ακούσαμε μία παραβολή στο Ευαγγέλιο. Ποια παραβολή ακούσαμε? Ότι πλησίασε τον Κύριό μας ένας νεανίσκος πλούσιος. Και μάλιστα ήταν, λέει, πολύ πλούσιος. Και του λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω, είναι ζωή αιώνια μου κληρονομήσω. Πες μου, Χριστέ μου, τι να κάνω για να σώσω την ψυχή μου, τι πρέπει να κάνω. Και ο Κύριος τον ρωτάει, του λέει, δεν ξέρεις το τι πρέπει να κάνεις? Αγαπήσεις, Κύριο, το Θεόν σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλο σου το είναι. Έτσι να αγαπήσεις τον Χριστό. Και αυτή την αγάπη θέλει ο Χριστός να του έχουμε. Να τον αγαπάμε με όλο μας το είναι. Διότι δυστυχώς εμείς, αδέλφια μου, δεν αγαπούμε τον Χριστό με όλο μας το είναι. Όταν αγαπάς κάποιον πάνω από όλους, τότε, όταν τον αγαπάμε πάνω από όλους, τότε, αδέλφια μου, θα δίνουμε τα πάντα σε Αυτόν. Και κάνουμε αυτό που μας λέει. Αυτό το βλέπει κάποιος όταν είναι ερωτευμένος. Και η αγάπη, ο έρωτας, είναι μια τρελή αγάπη που δεν σκέφτεται τίποτα, δεν υπολογίζει τίποτα. Και ακούς τον νεαρό και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει η μάνα, σου αρέσει, δεν σου αρέσει η κοπελιά μου. Εγώ την αγαπάω και θα την πάρω. Δεν υπολογίζει ούτε τους γονείς που τον μεγάλωσαν. Δεν υπολογίζει τη μάνα που τον ανέθρεψε. Δεν υπολογίζει τον άνθρωπο ο οποίος όταν αρρώστησε ήταν πάνω από το κεφάλι του. Ξενυχτούσε, πόνεσε, δεν έτρωγε η μάνα και ο πατέρας για να ταΐζει το παιδί. Και ακούς ξαφνικά το γιο ή την κόρη, να λέει, εγώ μάνα αυτή αγάπησα, αυτή θα πάρω. Δεν ακούει τίποτα, καμία άλλη φωνή. Όλοι να του λένε, μα παιδί μου, δεν βλέπεις ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι σωστό? Κανένας δεν το βλέπει από αυτούς. Γιατί, διότι η τρελή αγάπη που έχουν απέναντι στο πρόσωπο αυτό καλύπτει όλα τα άλλα. Αυτό λέει ο Χριστός.
Έτσι λέει θέλω να μ' αγαπάτε. Με όλη σας την καρδιά, με όλη σας τη διάνοια, να αγαπάτε με όλο σας το είναι. Έτσι να αγαπάτε. Τέτοια αγάπη δεν του έχουμε. Κακά τα ψέματα. Και αυτό φαίνεται από την καθημερινότητα. Το κάναμε σε άλλη ομιλία. Το θέλημά σου Κύριε ή το θέλημά μου. Και καταλήξαμε ότι όλοι κάνουμε το θέλημά μας. Ενώ όταν είσαι ερωτευμένος, κοιτάς τον άλλον στο πρόσωπο και να δεις τι θέλει. Νερό, τρέχεις και του φέρνεις νερό. Θέλει κάτι άλλο. Εγώ αγάπη μου, πετάγεσαι επάνω, τρέχεις να εκπληρώσεις αυτό το οποίο θέλει. Τρέχεις να εκπληρώσεις αυτό το οποίο θέλει. Αυτή την αγάπη δεν την έχουμε εμείς για τον Χριστό. Δεν την έχουμε. Αυτή την αγάπη την είχαν οι πρώτοι χριστιανοί όμως. Αυτή την αγάπη την είχαν πάντοτε οι Άγιοι. Και γι' αυτό έδιναν τα πάντα για τον Χριστό. Να αγαπάς τον λέει και να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Μη μοιχεύσεις, του λέει ο Χριστός στον πλούσιο, τον νεαρό. Μη μοιχεύσεις. Μη πορνεύσεις. Δηλαδή μην έχεις προγαμιές σχέσεις, του λέει ο Χριστός. Μη βλαστημίσεις. Μην αδικήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και του πει κι άλλο ο Χριστός. Αναφέρει μερικά το Ευαγγέλιο. Α, του λέει Κύριε, εγώ πάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Εγώ από μικρό παιδί όλα αυτά τα έκανα. Τότε του λέει ο Χριστός, αν θέλεις να κερδίσεις τον παράδεισο, ένα σου λείπει. Και του λέει τι. Ό,τι περιουσία έχεις, μοίρασέ τη στους φτωχούς, και ακολούθησέ με. Και θα κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών. Και λέει, έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε περίλυπος. Έφυγε περίλυπος. Γιατί έφυγε στεναχωρημένος. Το λέει το Ευαγγέλιο. Ειν γαρ πλούσιος φόδρα. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Και δεν δέχτηκε να χάσει από τον πλούτο του. Εδώ τι θέλει να δείξει ο Χριστός. Ότι η ψυχή του ανθρώπου που είναι κολλημένη στην ύλη, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πετάξει πνευματικά. Και γι' αυτό εμείς οι μοναχοί δεν έχουμε που την κεφαλή κλείνει. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Ούτε μισθούς, ούτε συντάξεις, ούτε σπίτια, ούτε αυτοκίνητα, τίποτα δεν έχουμε. Η μοναχή. Ο μοναχός είναι ο ακτίμων. Μπορεί να έχει μονή. Δεν ανήκει στο μοναχό. Και σήμερα είναι στη μονή. Άνθρωπο να πάει σε μια σπηλιά ο μοναχός. Και να γίνει σπηλαιώτης. Να φύγει από το κοινόβιο και να πάει σπηλιά. Δεν παίρνει τίποτα μαζί του. Ούτε το πυρούνι που πιθανόν είχε φέρει από το σπίτι του όταν μπήκε στη μονή. Γιατί μια μονή ανήκει σε όλους. Ανήκει σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι του μοναχού. Και γι' αυτό όποιος θέλει να μπει μέσα στο μοναστήρι και να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο, του ανήκει το πάντα. Χωρίς να είναι δικά του όμως. Χωρίς να είναι δικά του. Άρα λοιπόν, ο μοναχός είναι αυτός που πράγματι εγκαταλείπει τα πάντα, αφήνει τους πάντες και τα πάντα, γονείς, πατέρα, μητέρα, γιατί αισθάνεται αυτή την αγάπη που σας είπα στην αρχή. Αυτός ο άνθρωπος δεν δένεται με την ύλη. Είδατε μοναχό δεμένο με την ύλη, κλάψτε τον. Αυτός αν δεν μετανοήσει θα χάσει την ψυχή του. Όπως τη χάνει και ο χριστιανός όμως. Γιατί ο πλούσιος νεανίσκος δεν ήτανε μοναχός, αλλά ήταν δεμένος με την περιουσία του. Και ήταν βαθύπλουτος λέει. Ήταν γαρ πλούσιος φόδρα.
Ποιον άλλο πλούσιο παρακαλώ συναντάμε στο Ευαγγέλιο της προηγούμενης Κυριακής? Τον άφρονα πλούσιο. Τον άφρονα πλούσιο. Ο οποίος είχε, λέει, πάρα πολλά αγαθά και εκείνη τη χρονιά απέκτησε κι άλλα. Κι άλλα αγαθά. Και σκεφτόταν, τι να τα κάνω, τι να τα κάνω. Βλέπετε, ο Χορτάτος ούτε θυμάται, ούτε πιστεύει το μυστικό. Και σκεφτόταν, τι να τα κάνω, τι να τα κάνω, τι να τα κάνω. Καθελώνω τις αποθήκες και μίζω να τούτον οικοδομήσω. Θα κρεμίσω, λέει, τις αποθήκες μου, εκεί που έχω την περιουσία μου, και θα φτιάξω μεγαλύτερες για να χωρέσουν και τα καινούργια τα αγαθά. Θα τα αυξήσω τα χρήματά μου. Θα τα επενδύσω, στη σημερινή γλώσσα μιλάω, θα τα επενδύσω σε αυτή την επιχείρηση για να μου φέρουν τόσα και άλλα τόσα. Και εκείνη την ώρα ακούν τη φωνή του Θεού που λέει, άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε να πεσού. Ποιοι τη ζητούσαν την ψυχή του? Οι διάβολοι. Οι διάβολοι απαιτούσαν. Και εδώ να κάνω μία παρένθεση. Τις προάλλες πηγαίναμε με τον πατέρα Αγουστίνο σε μία συνάντηση νέων και μας πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα η οποία μας παρακάλεσε και λέει, ο πεθερός μου, λέει, έχει καρκίνο και είναι βαριά ο πεθερός μου. Μίλαγε στο τηλέφωνο με τον πατέρα Αγουστίνο και της λέει ο πατήρ Αγουστίνος να φροντίσετε να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Λέει, δεν ήθελε να κοινωνήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει, πετύχαμε, ήρθε ο ιερέας εκεί του χωριού και τον εκοινώνησε. Δέχτηκε τελικά να κοινωνήσει. Λέω στον πάτερ Αγουστίνο, λέω, πες της να πάνε και εξομολόγο να εξομολογηθεί. Και ένα εξομολόγο να εξομολογηθεί. Και αν δεν βρουν εξομολόγο, έστω τον παπά του χωριού, η ιεροσύνη έχει, ας διαβάσει μια συγχωρητική ευχή και ας τα πει στον παπά. Στον παπά εκείνον. Και ας μην έχει την άδεια του πνευματικού. Κάποιος πνευματικός πάντως, κάποιος παπάς να εξομολογήσει. Λέει, πάτε θα το πούμε. Τετάγομαι. Και λέω, κοπελιά, από μακριά δεν είχα εγώ το τηλέφωνο. Σε τρεις ημέρες φεύγει η ψυχή του πεθερού σου. Σε τρεις ημέρες δεν θα υπάρχει. Ό,τι έχετε να κάνετε, κάντε το τώρα τις τρεις ημέρες. Την τρίτη θα πεθάνει. Το έκλεισε το τηλέφωνο, πατέρα μου, σου είπα, ακούσατε τι είπε ο γέροντας. Φροντίστε να πάτε, να τρέξετε, να το εξομολογήσετε. Τρεις ημέρες, λέει, έχει διορία. Ήταν Κυριακή απόγευμα. Πηγαίναμε στη συνάντηση των νέων. Τρέξαν να βρούνε παπά, να τον εξομολογήσουν. Τελικά δεν βρήκανε. Την τρίτη ημέρα φώναζε ο άνθρωπος. Βοήθεια, βοήθεια, διώξτε τους, διώξτε τους. Ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν να με πάρουν, διώξτε τους. Διώξτε τους. Χτυπιόταν και φώναζε ο άνθρωπος. Τι είναι αυτοί που ήρθανε. Και οριότανε. Και πάνω στις φωνές έπεσε σε κόμμα και ξεψύχησε. Την τρίτη ημέρα το απόγευμα. Την τρίτη ημέρα ακριβώς πέρασε. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη επλακώσαν οι δαίμονες για να πάρουν την ψυχή του. Και έγινε ακριβώς όπως το είχαμε πει. Και μας πήρε τηλέφωνο, λέει, ακριβώς πάντα τρεις ημέρες και η ψυχή του έφυγε. Αλλά έγινε αυτό που έγινε και στον άφρονα, πλούσιο. Την ψυχή σου, λέει, μου ζητάνε να την πάρουν οι δαίμονες σήμερα. Αυτά που ετοίμασες, πιανού θα είναι τώρα, τι θα τα κάνεις, πού θα τα πας,
Εκεί ξέρετε, όταν πάμε στην άλλη ζωή, πάμε μόνοι μας. Ούτε οι φίλοι μας θα είναι μπροστά μας, ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά, ούτε άντρες. Βλέπετε, στον τάφο μπαίνει ένας μόνος του. Και εκεί παρουσιαζόμαστε μόνοι μας. Και θα σου πει αυτά που έφτιαξες όλη τη ζωή, τι τα έκανες, σκέφτηκες τους στόχους. Μη λέτε πόσα έχετε και εκείνοι ήταν πλούσιοι. Ο καθένας μας είναι πλούσιος. Δυνάμει των όσων έχει. Διότι υπάρχουν και άλλοι που είναι φτωχότεροι από εμάς. Ένας ο οποίος δεν έχει σήμερα να φάει. Ένας σήμερα ο οποίος πεινάει. Έχει χάσει τη δουλειά του εδώ και 2 χρόνια. Και δεν έχει που να γίνει την κεφαλή του. Δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο. Και τρέχει πανικόβλητος ο άνθρωπος. Και δεν είναι ένας και δύο πλέον αυτοί. Δεν είναι ένας και δύο. Σας ερωτώ. Εσένα που σε βλέπει με ένα μισθό και έχεις. Και έχεις το δικό σου σπίτι και το δικό σου αυτοκίνητο. Δεν σε θεωρεί πλούσιο. Πλούσιο σε θεωρεί. Σου λέει, ας είχα, Χριστέ μου, και εγώ το μισθό μου και το σπιτάκι μου να είχα και το αυτοκίνητό μου και δεν ήθελα τίποτα άλλο, δεν ήθελα παλάτια, ούτε ζήτησα παλάτια. Πλούσιο σε βλέπει. Άρα λοιπόν, ο καθένας από εμάς είναι πλούσιος. Τι λόγο θα δώσουμε απέναντι στο Θεό? Αυτός λοιπόν ο πλούσιος τα μάζευε όλα για τον εαυτό του. Στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος, ο Μωυσής είχε πει, από το μισθό σας, από το εισόδημά σας θα βγάζετε το 1/10 και θα το δίνετε σε φτωχούς. Το 1/10 θα βγάζετε. Παίρνεις δηλαδή 1.000 ευρώ, τα 100 θα τα μοιράσεις στους φτωχούς. Το 1/10 του μισθού. Η Καινή Διαθήκη, μάλλον ο πρόδρομος, είπε ο έχων 2 χιτώνας να δίδει τον έναν. Αυτό το είπε ο πρόδρομος. Στην Παλαιά Διαθήκη ο πρόδρομος. Ακόμα είμαστε, ο πρόδρομος είναι Άγιος και προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που ξεκινάει και ανοίγει και την Καινή. Δηλαδή τι είπε ο πρόδρομος? Μη μένετε στο 1/10 που είπε ο Μωυσής, αλλά ακόμα και τα μισά αν μπορείς, δώστα. Και έρχεται ο Χριστός. Και ο Χριστός τι λέει? Δώστα όλα. Δώστα όλα. Μοίρασε τα όλα στους φτωχούς. Όλα. Για να έρθει ο κοσμάς σου ετωλός να μας πει. Προσέξτε, θα έρθει καιρός που θα σας τα πάρουν όλα. Προσέξτε να μην τους δώσετε το Χριστό και την ψυχή σας. Μας τα πάρουν όλα. Δηλαδή τι, και τα σπίτια μας. Κομμουνισμό έχουμε. Και τα σπίτια και τα χωράφια θα τα πάρουν, λέει ο κοσμάς σου ετωλός. Όλα θα τα πάρουν. Πώς θα γίνει αυτό, αφού κομμουνισμό δεν έχουμε? Δεν πειράζει, η Ανατολή είχε κομμουνισμό, εμείς είχαμε το κεφάλαιο, τη Δύση. Την ίδια δουλειά κάνουν. Την ίδια δουλειά κάνουν. Έχει ζήσει κανείς Αμερική? Ναι. Ποιος έχει ζήσει? Εσείς. Πριν πόσα χρόνια? 20. Πριν 20 χρόνια, είναι πολλά ίσως. Στην Αμερική, σήμερα, και στον Καναδά και στην Αυστραλία, το κράτος έχει επιβάλει μεγάλους φόρους στην προσωπική περιουσία και ιδιοκτησία, στην ακίνητη περιουσία που τη λέμε. Έχει επιβάλει μεγάλους φόρους στην ακίνητη περιουσία, στο σπίτι που μένεις ή στο χωράφι που έχεις.
Και σε ρωτώ εγώ, εάν στο χωράφι που έχει στο χωριό βάλει φόρο 20 ευρώ το τετραγωνικό, πόσα χρήματα θέλεις? Δήλωσέ το να μην το χάσεις. Αν δεν θες να το χάσεις, δήλωσέ το. Το θυμόσαστε στο ε9. Φωνάζανε. Για να ξέρετε τι έχει, να ξέρουμε τι είχαμε. Και τώρα, αφού μάθανε τι έχουμε, φόρο. Ξεκινήσαμε λίγο φόρο. Με λίγο φόρο ξεκινήσαμε. Τώρα έχουν στο χωράφι που φαίνεται 1 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πάει 5, θα πάει 10, θα πάει 20. Όταν πάει 20 το χωράφι, το ένα στρέμμα θα θες 20.000. Το χρόνο θα πρέπει να το πληρώνεις. Στην εφορία 20.000. Το ίδιο θα κάνουν και στο σπίτι με τα τετραγωνικά. Ήδη το κάνουν με το χαράτσι. Στην Αμερική είναι μόνιμο αυτό. Και γι' αυτό οι Αμερικάνοι δεν έχουν δικά τους σπίτια. Το κεφάλαιο πέτυχε, ο κομμουνισμός τα είχε πάρει το κράτος όλα, η Αμερική τους τα πήρε αλλιώς. Δεν μπορεί να έχεις δικό σου σπίτι, γιατί αν έχεις δικό σου, πληρώνεις τέτοια φορολογία που αναγκάζεσαι να μείνεις σε ενίκιο. Γιατί όποιος πληρώνει το ενίκιο δεν έχει φόρο. Απαλλάσσεται, γιατί δεν είναι δικό του το σπίτι. Δεν είναι δικό του το σπίτι. Έτσι λοιπόν ο κόσμος τι έχει κάνει στην Αμερική και στην Αυστραλία? Έχει πουλήσει τα σπίτια του. Τα πουλάει και τα παίρνουν κυρίως οι τράπεζες, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, το κεφάλαιο. Και τι κάνεις? Πληρώνεις ενίκιο μετά. Γιατί άμα σου βάλει και στο σπίτι σου 50 ευρώ το τετραγωνικό, έχεις ένα σπιτάκι 100 τετραγωνικά, θα πρέπει κάθε χρόνο να πληρώνεις πόσο? 5.000? 5.000. Το χρόνο. Σε 10 χρόνια έχεις χτίσει καινούριο σπίτι με τις 50.000. Αυτό κάνουν στην Αμερική. Και γι' αυτό, αν έχετε συγγενείς ή φίλους στην Αμερική, ρωτήστε τους, και στον Καναδά κάνουν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν κρατάνε δικά τους σπίτια. Δεν συμφέρει να μένεις. Στα παίρνει το κεφάλαιο. Βρίσκει τρόπο να στα πάρει. Αυτό ξεκίνησα να κάνουμε και τώρα. Στην Ελλάδα. Άρα τα σπίτια και τα χωράφια που έχουμε, σε λίγο δεν θα τα έχουμε. Γιατί θα βάλουν τέτοιους φόρους, θα πέφτει ο μισθός, θα ανεβαίνουν οι φόροι και δεν θα μπορείς να κρατήσεις το σπίτι σου. Και έτσι έκτισες τσάμπα σπίτι. Και σε αυτά τα μέτρα, τι ήθελα και το έλεγα, ο Γκαντέμις κι εγώ, τι ήθελα και το έλεγα, τι σας είπα την προηγούμενη, πριν 20 μέρες, ότι σέρνοντας θα το πάνε το Σαμαρά και θα υπογράψει. Σας το είπα? Πάει στην προηγούμενη ομιλία, στους δύο προφήτες. Όποιος ακούσει πριν 20 μέρες, εδώ είναι η ομιλία. Όποιος την ακούσει, το λέει μέσα. Σέρνοντας σας είπα, και ας λέει τζάμπα μάγκας κι αυτός. Σέρνοντας. Υπέγραψε. Και όλα θα τα υπογράψει. Το υπέγραψε και ξεφτελίστηκε. Ξεφτελίστηκε. Και θα τα υπογράφουν όλα, αδέλφια μου. Θα τα υπογράφουν όλα. Εδώ μπήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη. Είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη. Σας το είπα και πάλι, αν δεν θέλετε βγείτε. Βγείτε αν δεν θέλετε. Βγείτε. Όταν μας έβαλαν, έγραψε ένα άρθρο. Έγραψε και ο γέροντάς μου τότε, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. Η ΕΟΚ θα είναι συμφορά για την Ελλάδα. Και είναι. Αδέρφια μου. Και είναι. Η δραχμούλα ήταν μια χαρά τότε. Τώρα βλέπετε τι μας λένε. Αν πάτε εκεί, ουέ και ανημονό σας. Γιατί μας το λένε, μην τυχόν και τους φύγουμε. Μην τυχόν και τους φύγουμε. Όχι ότι θα είναι όμορφα να πάμε στην δραχμή. Θα περάσουμε δυσκολία.
Πολύ μεγάλη. Αλλά και τώρα, από το κακό στο χειρότερο θα μας πηγαίνουν. Και θα μας κρατάνε πιο πολλά χρόνια έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Όχι σε αυτή που είμαστε. Τώρα δόξα τω Θεώ να λέτε. Και ας μην έχετε δουλειά όσο δεν δουλεύετε. Κάπου βρίσκεται ένα πιάτο φαγητό, έστω σε κάποια ενορία. Τότε δεν θα το βρίσκεται ούτε αυτό. Γιατί πού θα το βρει η ενορία. Όταν εμένα μου χτυπάνε την πόρτα της μονής, εάν ο κόσμος δεν μου έχει δώσει χρήματα, από πού θα τα προλαβώ. Εγώ θα τα πάρω από το παγκάρι, τα χρήματα, θα τα πάρω από το κερί, θα πάρω από ένα κομποσκίνι, από το λιβανάκι να αγοράσω χριστιανός. Και μάλιστα όπως είναι το μοναστήρι το δικό μας καινούριο και δεν έχει περιουσία, δεν έχει ακίνητα δηλαδή έστω να εισπράξει νύχια, αλλά και αυτοί που έχουν ακίνητα, ξέρετε τι πρόβλημα έχουν τα μοναστήρια που έχουν κάποια σπίτια που έχουν πολυκατοικίες, γιατί παλιά μοναστήρια και κάποιος τους άφησε μια περιουσία ή κάποιος καλόγερος που ζούσε μέσα μπορεί να είχε ένα σπίτι. Και όταν πέθανε το σπίτι το άφηνε στο μοναστήρι. Τόσε εκατοντάδες χρόνια ένα μοναστήρι από το 16ο αιώνα ή από το 10ο αιώνα έχει μια αλφα περιουσία. Είτε είναι κτήματα, τα κτήματα τι να τα κάνεις, δεν τα καλλιεργεί κανείς, αλλά τα ακίνητα φέρνουν ένα έσοδο. Και γι' αυτό τα παλιά μου τα μοναστήρια είχαν ένα έσοδο από τα ενίκια. Τώρα που ο κόσμος δεν έχει, δεν πληρώνει τα ενίκια. Και τι θα κάνουν οι καλόγεροι, θα πετάξουν το φτωχό τον κόσμο έξω, θα πετάξουν, είναι δυνατόν να πάει ο καλόγερος ή μια καλόγρια και να βγάλει το φτωχό τον κόσμο έξω, εάν το κάνει είναι εγκληματίας. Εάν το κάνει είναι εγκληματίας. Όχι Χριστό δεν έχει μέσα του, αλλά τίποτα δεν έχει. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχει έσοδα και η ενορία, μου έλεγε εδώ η ενορία που είναι, γιατί εμείς είμαστε και πάνω σε βουνό, δεν έχουμε κόσμο τώρα. Αλλά εντάξει, δικαιολογήσε, λες είναι πάνω σε ένα βουνό. Αλλά εδώ η ενορία που είναι από πάνω μας, η Αγία Μαρίνα, η Λιούπολης. Μου λέει, πάτε, ούτε το 1/100 δεν πιάνει πλέον το παγκάρι. Εάν πιάναμε, μου λέει, 1000 ευρώ, μου λέει, το μήνα, τώρα δεν τα πιάνουμε τίποτα, μου λέει. Και σας ρωτώ, εδώ από κάτω είναι αίθουσα που ταΐζει φτωχούς. Πώς θα βγει πέρα, από πού θα ταΐσει η ενορία. Άρα λοιπόν βλέπουμε, θα πει κάποιος, ας δώσουν την εκκλησιαστική περιουσία. Αυτό ξέρετε στα λόγια είναι εύκολο. Γιατί η εκκλησιαστική περιουσία με τον νόμο του Τρίτσι του 1987 είναι δεσμευμένη. Δεν πωλείται. Δεν αφήνει ο νόμος την εκκλησία να πουλήσει, να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή μπορεί να έχει 50.000 στρέμματα η εκκλησία κάπου. Δεν μπορεί να τα πουλήσει, ώστε με τα χρήματα που θα εισπράξει από το κτήμα αυτό, τα 25.000 στρέμματα, να χτίσει ένα πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Το πάρκινγκ αυτό, αφού παρκάρουν αυτοκίνητα, θα έφερνε έσοδα. Άρα με αυτά τα έσοδα θα μπορούσε να κάνει η εκκλησία. Θα μπορούσε να κάνει η εκκλησία έργο. Τώρα αφού είναι δεσμευμένα, η μεγάλη αυτή ακίνητη περιουσία, το μεγάλη είναι εντός εισαγωγικών, δεν είναι πλέον μεγάλη. Πάρτε πουνάκι, χωράφια και φάτε. Τι να πουλήσεις. Να πουλήσεις αρχαία Ευαγγέλια του 10ου αιώνα, θα σε πάει η αρχαιολογία μέσα. Να πουλήσεις παλιές εικόνες, τι να πουλήσεις. Θα σε πιάσουν και θα σε πάνε φυλακή κάνει τι κάνει. Ο αρχιεπίσκοπος θα το κάνει αυτό, ότι είναι πάνω από 100 ετών κάνει και πουληθεί, πας για αρχαιοκαπηλεία μέσα. Άρα και τα χέρια της εκκλησίας είναι δεσμευμένα. Δεν βλέπετε ότι πολλοί υψηλόβαθμοι κληρικοί δεν μιλάνε. Και γιατί δεν μιλάνε? Διότι απειλεί το κράτος ότι θα κόψει το μισθό στους ιερείς. Και η εκκλησία σκέφτεται.
ότι αν κόψει σε 10.000 ιερείς τη μισθοδοσία, οι καλόγεροι δεν πληρώνονται, μιλάω για τους ιερείς που έχετε στις πόλεις και είναι παπάδες. Εάν τους κόψει το μισθό, η Εκκλησία, αφού είναι δεσμευμένη η περιουσία της, δεν μπορεί να τους πληρώσει. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Και έτσι εξηγείται γιατί πολλοί υψηλόβαθμοι δεν μιλάνε για να μην έρθουν σε ρήξη με την πολιτεία. Για να πει η πολιτεία, κόβω τον το μισθό. Φυσικά η πολιτεία έχει υπογράψει μία σύμβαση. Αλλά η σύμβαση παραβιάζεται. Και όπως μου είπε εμένα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, ξέρετε τι μου είπε? Αν κόψουμε το μισθό είναι παράνομο. Διότι υπάρχει μια σύμβαση του 50. Εάν κόψουμε το μισθό. Όμως έχουμε το δικαίωμα να τον κόψουμε. Και να πάει η Ελλάδα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και θα δικαιωθεί, μου λέει, αν πάει. Αλλά μου λέει, γέροντα, μετά από 10 χρόνια θα δικαιωθεί. Και εγώ σας λέω, στα 10 χρόνια τι θα δίνει η Εκκλησία στους ιερείς? Στα 10 χρόνια τι θα δώσει? Μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Αυτά για όσους δεν ξέρουν περί της εκκλησιαστικής περιουσίας. Επανέρχομαι λοιπόν. Ο καθένας από πλευράς του, με αυτό που έχει, εν συγκρίση με τον άλλον που δεν έχει τίποτα, είναι πλούσιος. Ακόμα πολλές φορές, ένας που είναι παντελώς άνεργος, όταν δει μια γιαγιά και έχει μια σύνταξη του ΟΓΑ 300 ευρώ, τον ακούσει και σου λέει, ας είχα και τα 300 έστω ευρώ. Τα 300 ευρώ ας είχα. Καταλάβατε γιατί φέρανε τους Πακιστανούς? Μου έλεγε ένα πρόσωπο που πήγε στην Αμερική πρόσφατα το εξής, ότι τα ταξί εκεί από ιδιωτικά απελευθερώθηκε η αγορά, όπως θέλουν να το κάνουν και εδώ, και πήρε η μεγάλη, έτσι νιάρχος, φανταστείτε τώρα όλους τους πλουσίους Ελλάδος, Ποδοσάκης και τα λοιπά, βγάλανε, έβγαλε ο καθένας από 2.000 άδειες ταξί. Και έτσι πήραν όλα τα ταξί. Και σου λέει μετά, ζητώ οδηγούς με 500 ευρώ. Και θα έχεις το ταξί όλη την ημέρα και θα δουλεύεις για 500 ευρώ. Δεν πήγε κανένας Αμερικανός να το κάνει. Να πάρει 500 δολάρια. Αλλά έχουν πάσει και εκεί οι Πακιστανούς. Οι Πακιστανοί 500 δολάρια είπανε. Χαμός έγινε. Και όλοι οι ταξιτζίδες, μου έλεγε το πρόσωπο που πήγε πρόσφατα στην Αμερική, είναι, μου λέει, Πακιστανοί οι οδηγοί. Καταλάβατε γιατί τους φέραν και εδώ και τους Μαύρους και τους Πακιστανούς? Είναι αυτό που γράφω στο ημερολόγιο, Έλληνα. Αυτό σου κάνανε. Αυτό σου κάνανε. Και άμα δεν θες εσύ, κακό του κεφαλιού σου. Πείνασε. Και η πείνα γονατίζει τον άνθρωπο, όπως ξέρετε. Του κάνει να χάνει το ηθικό του. Δεν έχει κουράγιο, αλλά η πείνα όμως και όλα τα άλλα είναι σαν το καπάκι στην κατσαρόλα που το κλείνεις και έχει μέσα τον ατμό. Φεύγει κάποια στιγμή το καπάκι και τότε όποιον πάρει ο χάρος μπροστά του. Όποιον πετύχει το καπάκι και πεταχτεί, τότε ουέ και αλλημονό του. Έτσι γίνονται οι επαναστάσεις. Και θα δείτε ότι όταν δει ο λαός και έρχονται και σας φέρνουν το σπίτι, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις το φόρο, θα σου πάρουν το χτήμα σου, γιατί δεν μπορεί να πληρώσεις το δάνειο ή οτιδήποτε είχες, τότε θα καταλάβεις την πίεση αυτή, η οποία τώρα έχει αρχίσει και έρχεται και φαίνεται. Εκεί θέλουν να πάνε. Να τα πάρουν όλα αυτοί. Από το μπακάλικο που κλείσανε, από το ψιλικατσίδικο, για να είσαι κρεμασμένος πάνω το σώμα τους. Να είσαι εξαρτώμενο άτομο, χωρίς σπίτι, χωρίς χωράφι, χωρίς τίποτα, που θα ζήσεις χωρίς μισθό? Και να σου πει, θέλεις το χάραγμα?
για να μην ξεφεύγει κανένας από τη φορολογία. Το λέει και επί πάντας μικρούς και μεγάλους πλούσιους, δεν παραπονόμαστε ότι οι πλούσιοι ξεφεύγουν της φορολογίας και ότι όλα τα φτωχαράκια πιάνει. Η γραφή το προβλέπει, πλούσιοι και πτωχοί δεν ξεφεύγει κανένας, λέει. Θα μπουν στο καινούριο σύστημα και δεν θα ξεφεύγει κανείς από την φορολογία. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν το χρήμα γίνει ηλεκτρονικό. Ο πλούτος όταν γίνει ηλεκτρονικός. Μαζεύουν λοιπόν αυτό το πλούτο, εσύ φτωχαίνεις και προσέξτε, θα παρακολουθείτε φαντάζομαι δελτία ειδήσεων και τώρα κάθε φορά που ακούτε αγορές θα λέτε α, τι είπε ο γέροντας, μίλησε για το θηρίο που είναι οι αγορές. Είδατε οι αγορές, τώρα που ερχόμουν άκουγα το Sky το ράδιο και έλεγε στην Ιταλία θα βάλει ο καινούργιος πρωθυπουργός αυστηρή λιτότητα για να ησυχάσουν οι αγορές. Να ησυχάσει η αγορά. Να ησυχάσει το θηρίο. Το θηρίο να ησυχάσει. Θα του δώσουν, θα κάνουν λιτότητα από το λαό, θα κόψουν από το λαό για να ταΐσουν το θηρίο. Να μην ξαναυποτιμήσει κι άλλο την Ιταλία. Δεν βλέπετε ότι τρέμει όλο το ευρώ τώρα? Δεν βλέπετε ότι τρέμει όλη η Ευρώπη? Και από τι τρέμει? Από τις αγορές. Το λένε ξεκάθαρα. Οι αγορές λέει κάνουν την Ευρώπη και τρέμει το ευρώ. Γιατί? Για να καταστρέψουν την παγκόσμια οικονομία. Τον πλούτο. Να καταστραφεί. Για να μπορέσουν να πάνε και να πούνε ξέρετε που φτάσαμε. Και ποιοι τα δημιουργούν αυτά, επειδή αυτά είναι όλο ψεύτικα, δηλαδή είναι τεχνητά όλα. Οι αγορές τα οδηγούν. Μόνο αφού αυτοί διατάσσουν. Αυτοί υποβαθμίζουν. Μια τις τράπεζες της Γαλλίας, μια της Ισπανίας, μια της Ελλάδος, μια την Κίνα, μια την Αμερική. Υποβαθμίζουν. Μόνοι τους. Και την ώρα που υποβαθμίζεται ένα κράτος οικονομικά, το βλέπετε ότι ξεκουλιέται. Τελειώνει. Τελειώνει το κράτος εκείνο. Και βλέπετε ότι στις θέσεις τους διορίζουν, δεν εκλέγουν, τραπεζίτες για πρωθυπουργούς. Για να κάνουν τη δουλειά τους. Και μετά, τι έχει να γίνει? Μετά, μόλις πέσει η οικονομία, το πιο πιθανό είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος. Δεν βλέπετε ότι κατεβαίνουν εκεί μπροστά από τη Συρία. Μαζεύτηκε όλος ο Αμερικάνικος στόλος. Μαζεύτηκε όλο το ΝΑΤΟ. Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ, Ισπανία έχουν στείλει όλοι πολεμικά καράβια. Ρωσία. Και τώρα η Ρωσία στέλνει άλλα 4 πυρηνικά, λέει. Από αυτά τα μεγάλα, τα αεροπλανοφόρα. Να κάνουν τι, παιδιά? Άρα κάπου ετοιμάζονται να χτυπήσουν και να χτυπηθούν. Μα άμα χτυπήσουν με πυρηνικά, ξεκίνησε τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά γιατί μοιαζεύονται? Λέτε για να πιούν καφέ? Δεν φαντάζομαι. Άρα μαζεύονται γιατί κάπου θα επιτεθούν. Συρία, Ιράν, κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα το δούμε. Γιατί δεν θα αργήσει να γίνει το κακό, αφού μαζεύονται. Δεν θα αργήσει να γίνει το κακό. Και όταν, αδέλφια μου, η οικονομία απ' την άλλη καταρρεύσει, καταρρεύσουν οι αγορές, καταρρεύσουν τα πάντα, σας ερωτώ αμέσως εγώ μετά. Απ' τη μία πείνα ο κόσμος, φτώχεια και δυστυχία, γιατί κατέρευσε η οικονομία. Δηλαδή τι έχουμε όταν λέμε πείνα, τι γίνεται? Γίνεται στάση πληρωμών. Εάν κάνει 7 μήνες και ένα χρόνο το κράτος να σου δώσει τη σύνταξη, δεν θα την πάρεις. Δεν θα πάρεις το μισθό για ένα χρόνο, ούτε σύνταξη. Σε ρωτώ εγώ, πού θα ζήσεις και πώς? Άντε να μην λες κάποιος θα μου δώσει ένα κιλό μακαρόνια. Αλλά άμα είναι 7 μήνες, αφήσουν την οικονομία κάτω, και έχει γίνει στάση πληρωμών, γι' αυτό πάνε να ξετινάξουν όλα τα κράτη να την πάθουν. Να γίνει παγκόσμιο οικονομικό κράχ. Και γιατί έγινε? Διότι φορά διαφεύγεται. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος που δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς? Αυτό θα μας το πει ο Μεσσίας.
που ο Μεσσίας θα βγει μέσα από τις 10 φορές. Το βλέπει ο Δανίλη. Μέσα από τα 10 κέρατα λέει και είναι ένα μικρό. Το οποίο οι άλλοι υποκύπτουν. Και αυτός λέει τότε θα σώσει την ανθρωπότητα. Από τι θα τη σώσει? Από την οικονομία και θα τη σώσει και από το παγκόσμιο πόλεμο. Και οι αγορές θα τρέξουν όλοι. Ποιος έχει τα ΜΜΕ? Ποιος έχει τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες? Τον ήξερε κανείς τον Ομπάμα? Τον ήξερε? Όχι. Και όμως οι τηλεοράσεις τον έκαναν γνωστό μέσα σε 10 μέρες και οι εφημερίδες. Και μια χώρα όπως είναι η Αμερική, η οποία είναι ρατσιστική πέρα για πέρα, και υπάρχουν γκέτα των λευκών και γκέτα των μαύρων. Και άμα πάει λευκός σε μια γειτονιά λευκών, αν πάει μαύρος σε μια γειτονιά λευκών, έχασαν και τα σπίτια την αξία τους. Και τα σπίτια έχασαν την αξία τους. Να, η κυρία λέει, ναι, έτσι είναι. Γιατί έχει ζήσει, είπα μερικοί. Έστω και πριν 20 χρόνια. Μαύρο, δεν θέλουν να το βλέπουν οι Αμερικανοί. Αλλά αυτοί βγάλανε πρωθυπουργό, πρόεδρο. Βγάλανε γιατί? Και έναν άγνωστο. Διότι τα ΜΜΕ, και θυμηθείτε τότε την ορκομοσία του, την έβλεπε όλη η ανθρωπότητα. Πρώτη φορά το έκαναν αυτό. Δηλαδή, ένας πλανητάρχης, που δεν είναι πλανητάρχης γιατί δεν κυβερνάει όλο τον κόσμο, αλλά μου περνάνε και την έννοια πώς θα ονομάσουν το νέο παγκόσμιο ηγέτη. Μου το περνάνε από τώρα, πλανητάρχη θα τον λέμε. Λοιπόν, τι πέτυχε και έκανε ο πλανητάρχης? Έβλεπαν την ορκομοσία του όλα τα εκατομμύρια της γης. Όλα τα εκατομμύρια της γης. Όλη η γη τον έβλεπε. Πώς γινόταν η ορκομοσία? Αυτό ήταν πρόβα τζενεράλε. Πρόβα για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Δοκιμάσανε να δούνε, γιατί τα ΜΜΕ τα διοικούν οι αγορές. Πίσω από τι είναι πάλι? Πίσω από κάθε πράγμα είναι αυτή. Ό,τι είναι και έχει και διοικεί και κουμαντάρει είναι αυτή. Οι 10 αγορές. Τα 10 κέρατα του επτακέφαλου θηρίου. Γι' αυτό λέει τα πρώτα κέρατα, λέει Ιωάννη, τα κέρατα είδες πάνω στο κεφάλι του θηρίου. Είναι άνθρωποι, λέει. Βασιλίσεις είναι. Χωρίς βασίλειο όμως. Βασιλείς χωρίς βασίλειο. Δεν είναι βασιλείς με αυτή την έννοια. Θα έχουν δύναμη, λέει παρακάτω, και εξουσίαν βασιλέως. Αυτοί θα διατάζουν και θα αποφασίζουν. Και στο βασιλιά δεν στέκεται κανείς. Όποιος έλεγε εναντίον του βασιλιά, έπεφτε το κεφάλι του κάτω αμέσως. Σφαζότανε. Έστω και ένας να μείνει να φωνάξει ζήτω ο βασιλεύς. Άρα λοιπόν, αδέρφια μου, συγκεντρώνουν τον πλούτο σαν τον άφρονα πλούσιο. Σαν τον άφρονα πλούσιο συγκεντρώνουν τον πλούτο και δεν μοιράζουν τίποτα. Και γι' αυτό οι πλούσιοι έχουν γίνει πλούσιοι, γιατί δεν δώσαν ποτέ τους φτωχούς. Δεν δώσαν ποτέ τους στους φτωχούς. Και εσείς αν κρατάγατε όσα είχατε και δεν κάνατε ελεημοσύνες, δεν βοηθάγατε δεξιά και αριστερά, αυτά που θα κρατούσατε, θα ήταν μια περιουσία σήμερα. Θα ήταν μια περιουσία. Αυτοί λοιπόν τα κρατάγανε και γι' αυτό γίναν πλούσιοι. Αλλά τι του λέει η Γραφή? Τι λέει? Άφρον, άφρον, ταύτη την νυχτή την ψυχή σου απαιτούσια σου. Α, δε ετοίμασας την ιέστη. Ξέρουμε το όνομά του, του πλουσίου? Όχι. Ξέρουμε το όνομα του παιδιού? Όχι. Το άφρον δεν το ξέρουμε. Μήπως του νεαρού? Ούτε του νεαρού. Ούτε και του πλουσίου με έναν άλλον πλούσιο που έχουμε, ένα πλούσιο που είχε κοντά του ένα φτωχό Λάζαρο. Ξέρουμε το φτωχό. Το πλούσιο δεν το ξέρουμε. Ο πλούσιος όταν ζούσε ήταν επώνυμος, όπως έχω πει σε άλλη ομιλία. Είχε όνομα. Ο Νάσης, Βοδοσάκης, Βαρδινογιάννης, και όλοι υποκλινόντουσαν μπροστά του.
μπροστά στο μαμονά, στο χρήμα. Υποκλινόντουσαν. Σήμερα, λέει ο Χριστός, ήρθε και ένας πλούσιος. Ο Χριστός τον έβαλε στην ανωνυμία. Και ξαφνικά ο φτωχός, ο φτωχούλης του Θεού που δεν τον ήξερε κανένας πάνω στη γη, απέκτησε προσωπικότητα. Τον έμαθε όλος ο παράδεισος, τον έμαθε 2000 χρόνια όλος ο κόσμος. Πώς λέγεται ο φτωχός? Λάζαρος. Ο πλούσιος ανώνυμος και ο φτωχός Λάζαρος. Και το όνομά του έμεινε αθάνατο μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπετε λοιπόν αδέλφια μου, το τι παθαίνουν οι πλούσιοι. Και γι' αυτό συνεχίζει στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός, ότι δύσκολα οι πλούσιοι εισελεύσονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πιο εύκολο, λέει, να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, να εισέλθει ένα καραβόσκινο, αυτό σημαίνει καμήλα, είναι το καραβόσκινο, όχι καμήλα του τετράπονο, να περάσει ένα καραβόσκινο, λέει, μέσα από την οπή της καρφίτς, της βελόνας, παρά να περάσει, λέει, ο πλούσιος στη Βασιλεία του Ουρανών. Περνάει το καραβόσκινο, καλέ. Το καραβόσκινο περνάει, δεν τρελαθώ. Περνάει το καραβόσκινο. Έχετε δει καραβόσκινο, περνάει μέσα από βελόνα. Και όμως περνάει. Για να το λέει ο Χριστός. Για να το λέει ο Χριστός, περνάει. Πώς περνάει? Εάν το καραβόσκινο το κάνουμε κλωστές, νήματα. Λεπτό νήμα, το πιάσουμε σιγά, που σημαίνει ότι ο πλούσιος θα περάσει αφού ξεκυλήξει τον πλούτο του και τον μοιράσει. Και τι λέει παρακάτω ο Χριστός σε άλλο σημείο? Ότι ο χριστιανός θα κρατάει τα αναγκαία μόνο προς τον ζει. Όλα τα άλλα, λέει, μοίρασέ τα. Δίνε τα. Κράτα τα απαραίτητα που σου χρειάζονται εσύ και η οικογένειά σου για να ζεις. Τα υπόλοιπα δεν σου ανήκουν. Δεν σου ανήκουν. Κάθε φορά, αδέρφια μου, που περισσεύει ένα πιάτο φαγητό, κάθε φορά που περισσεύει μία φέτα ψωμί και την πετάμε, ξέρετε γιατί περίσσεψε? Έχετε υπόψεις γιατί περίσσεψε, παρακαλώ? Διότι δεν ήταν δική μας. Εμείς φάγαμε και χορτάσαμε. Άρα το παραπάνω φαγητό που είχα από κάποιο αλουνού λείπει. Και το έχω εγώ. Και το έχω εγώ στο σπίτι μου. Και γι' αυτό είναι τεράστια αμαρτία να το πετάμε το φαγητό. Γιατί δεν φτάνει το ότι δεν το έφαγες, τουλάχιστον να εκπληρώσεις ανάγκες σου, αλλά το πέταξες κιόλας. Αυτό που δεν ήταν δικό σου στην ουσία. Γιατί εσύ έφαγες, χόρτασες αυτό που είπε ο Χριστός, το υπόλοιπο ανήκει, λέει, μοίρασέ το. Μοίρασέ το. Το ίδιο είναι και στο χρήμα. Πήρες τι πήρες, τις ανάγκες σου, τις κάλυψες, μοίρασέ τα υπόλοιπα. Δώσ' τα, λέει ο Χριστός. Όλα και δεν ευρώ ακολουθεί. Αυτό είναι η μία πλευρά του πλουσίου. Για να δούμε και σύντομα την άλλη πλευρά. Υπάρχει και άλλος πλούσιος, ο οποίος φαίνεται μέσα στους Εφεσίους. Λέει, αδέρφια μου, λέει ο Παύλος, ο Θεός πλούσιος όν εν ελέη, δια την πολλήν αγάπη αυτού είναι αγάπη σε ημάς, και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμασης, συνεζωοποίησε το Χριστό, χάρη τι εστέσαι ζωσμένη, και συνήγειρε και συνεκάθισε εν της επουρανίης εν Χριστώ Ιησού, ή να ενδείξετε εν της αιώση της επερχομένης των υπερβάλλοντα πλούτων της χάριτος αυτού εν Χριστότητη εφημάς εν Χριστώ Ιησού, τη γαρ χάριτη εστέσαι ζωσμένη δια πίστεως, δια τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρο, ουκ εξ έργων ή να μην της καρχίσετε, αυτού γαρεσμέν ποίημα κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασεν ο Θεός
είναι εν αυτής περιπατήσουμε. Τι μας λέει? Θεός ήταν ο μόνος πλούσιος πάλι. Προσέξτε, τον πλούτο του όμως δεν τον κράτησε για τον εαυτό του. Το μοίρασε, λέει. Γιατί τόσο αγάπησε και ό,τι είχε τα έδωσε. Έφτιαξε τη φύση, έφτιαξε τους πλανήτες, έφτιαξε τον ήλιο από απέραντη αγάπη. Ακόμα, λέει, τόσο, λέει, που θυσίασε και το παιδί του για να σώσει εσάς, λέει ο Παύλος. Για να σώσει το γένος των ανθρώπων. Θυσίασε ακόμα και το παιδί του. Ποιος πατέρας δίνει το παιδί του για τους άλλους? Ποιος το δίνει, ο Αβραάμ το έδωσε για τον Θεό? Εδώ έχουμε τον πατέρα που δίνει για να σωθεί άλλοι. Να σωθούν άλλοι. Ποια μάνα και πατέρας? Δείτε πόση αγάπη έχει. Και μοίρασε, λέει, και γι' αυτό. Δεν σώζεστε εξ έργο νόμου. Μην πιστέψετε, λέει, ότι επειδή πάντα ταύτα φύλαξα εκ νεότητος, δεν μήχεψα, δεν πόρνευσα, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Δεν σώζεστε, λέει, από αυτά. Ούκ εξ έργο νόμου σώζεται άνθρωπος. Αλλά σωθήκατε, λέει, γιατί θέλησε ο Θεός να σας σώσει θυσιάζοντας το γιο του. Το αίμα Ιησού Χριστού, λέει, σώσει. Χάρη τη Θεού εστέ σε ζωσμένη. Σωθήκαμε, όπως τα σωνόμασταν οικονομικά, εάν βρισκότανε κάποιος βαθύπλουτος και έλεγε πόσα εκατομμύρια χρωστάει η Ελλάδα, 300 δις, πάρτε τα. Και πόσα είναι χρεωμένοι οι Έλληνες στις τράπεζες, να χαρίσει και όλα τα δάνεια, μια κυβέρνηση, να τα χαρίσει όλα τα δάνεια στους ανθρώπους. Και να πει κανένας δεν χρωστάει. Τι ανάσταση θα έκανε η Ελλάδα τότε, τώρα που οδηγείται στο θάνατο? Αυτό έκανε ο Χριστός για μας. Αυτό έκανε ο Θεός. Δεν μάζευε. Και είχε όλο τον πλούτο επάνω του. Και έχει. Γι' αυτό λέμε, έχει ο Θεός. Και δίνει στα παιδιά του. Αρκεί εμείς να του το ζητάμε. Και να είμαστε παιδιά του. Και να είμαστε παιδιά του. Και δίνει ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν το δεύτερο εδώ, αδέλφια μου, πλούσιο. Τη δεύτερη πλευρά, που είναι ο Θεός μας, που είναι ο Πατέρας όλων μας, ο Δημιουργός μας, ο οποίος ό,τι είχε και δεν είχε, το έδωσε για μας. Και γι' αυτό λέμε χάρη τη Θεού. Χάρη δηλαδή μας έκανε και μας σώζει, χάρη μας κάνει. Και γι' αυτό ακούτε τον ιερέα όταν λέει «Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Μας θυμίζει ότι είμαστε με χάρη, τσάμπα, σωθήκαμε. Ποιος άλλος δίνει χάρη? Κάποιος δίνει χάρη στους φυλακισμένους, μου φαίνεται. Ποιος δίνει χάρη στους φυλακισμένους? Βαρυπινίτες και τα λοιπά. Ποιος? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχει το δικαίωμα να δώσει χάρη. Χαρίζει δηλαδή. Οποιοδήποτε έγκλημα έχει το δικαίωμα να κάνει, οποιοδήποτε φυλακισμένος, οποιοδήποτε εγκληματίας, και να τύχει χάριτος του Πρόεδρου. Και τότε βγαίνει από τη φυλακή. Αν εγκρίνει και υπογράψει ο Πρόεδρος, μπορεί και βγαίνει από τη φυλακή. Χωρίς να την εκτίσει την ποινή του. Εμείς ήμασταν οι φυλακισμένοι. Εμείς ήμασταν. Και αδέρφια μου, τι έγινε? Ήρθε ο Χριστός και έδωσε το αίμα του ως λίτρο. Γιατί που ζητάνε λίτρα πολύ. Για να σε ελευθερώσουν. Έτσι. Έδωσε το αίμα του και εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου. Μας πήρε και γι' αυτό ο Χριστός μας σώσει. Ο Χριστός μας έσωσε. Και γι' αυτό γιορτάζουμε μεθαύριο Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα που έρχονται μας θυμίζουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ο Χριστός ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Ήρθε για να σώσει. Έτσι όπως θα φανεί και ο άλλος ο Μεσσίας, ο Αντίχριστος. Θα φανεί για να σώσει. Αλλά το σχέδιο αυτό, θα σας το πω στο επόμενο, κύριε.
πώς και γιατί ο αιωσφόρος, γιατί ο Αντίχριστος, αφού πάρει την πολιτική εξουσία, και είδατε τι κάνει, μαζεύει τον πλούτο κι αυτός με τις αγορές. Τον είδατε τι κάνει, θέλει να αισθάνεται ισχυρός και θέλει να αισθάνεσαι ότι είσαι, τι λες ότι είσαι σήμερα εσύ, δούλος Ιησού Χριστού. Αυτός θέλει να γίνουμε δούλοι δική του. Θέλει να γίνουμε δούλοι δική του, αν ο πλούσιος θα σου πετάει σαν το δούλο. Αλλά προσέξτε με, τι δούλοι είμαστε εμείς, τι ευλογία να είσαι τέτοιος δούλος. Ακούστε τι δούλοι είμαστε. Το τρένο είναι δούλος των σιδηρευτικών γραμμών. Δεν μπορεί. Άμα ξεφύγει από εκεί, δεν κινείται. Περιορισμένο είναι δούλος σε δύο σιδηροδρομικές γραμμές, σε δύο ράγες. Αλλά αυτό το οδηγεί στην ελευθερία. Είναι ελεύθερο να τρέχει προς όποια πόλη και σε όποια κατεύθυνση θέλει. Τι είναι ο Χριστός, όπως είπα σε κάποιον, Ο Χριστός είναι η αγάπη. Άρα είμαι δούλος της αγάπης. Ο Χριστός είναι η ελευθερία. Άρα είμαι δούλος της ελευθερίας. Τέτοια δουλεία με μεγάλη μου χαρά τη θέλω. Γιατί δεν είμαι σκλάβος. Είμαι δούλος της ελευθερίας, δούλος της αγάπης, δούλος της θυσίας, δούλος της Αναστάσεως. Και πώς με λέει η Γραφή, και συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Συγκληρονόμος. Θα κληρονομήσω ότι δηλαδή συγκληρονόμος, ξέρετε, από διαθήκες, έτσι. Η διαθήκη τι λέει μέσα του Χριστού. Ότι θα είμαστε συγκληρονόμοι του. Θα κληρονομήσουμε μαζί τι. Τη βασιλεία του Πατρός. Ό,τι κερδίσει ο Χριστός θα κερδίσουμε και εμείς. Τέτοιο δούλο, τέτοια δουλεία με τα χαρά στη δέχομαι. Γιατί δεν είμαι σκλάβος. Ενώ ο άλλος ο δούλος ήταν σκλάβος. Και εκεί θέλει. Γιατί όμως θέλει εκεί να τους πάρει τους ανθρώπους. Ποιο είναι το σχέδιό του από αρχής του διαβόλου μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Θα το δούμε στο επόμενό μας κήρυγμα. Σήμερα ανέπτυξα λοιπόν στην αγάπη σας και κλείνω, ανέπτυξα τους δύο πλούσιους. Τον πλούσιο Θεό. Εμείς να μιμηθούμε τον πλούσιο Θεό. Ο οποίος σκορπάει πλούσιο ό,τι έχει. Πλούσια τα αγαθά του μας τα δίνει. Πλούσια τα αγαθά του. Και να μην ανήκουμε στους άλλους τρεις πλουσίους, οι οποίοι μείνανε ανώνυμοι στην ιστορία. Έζησαν 60, 70, 80 χρόνια, αλλά δεν πέρασαν ποτέ στην αιωνιότητα. Ενώ ο Λάζαρος, ο φτωχός, έμεινε στην αιωνιότητα και είναι πλούσιος τώρα. Γιατί έγινε συγκληρονόμος ολοκλήρου βασιλείου. Έγινε συγκληρονόμος του Θεού, συγκληρονόμος του Χριστού. Τέτοιοι συγκληρονόμοι και τέτοιοι πλούσιοι να γίνετε κι εσείς αδελφοί. Και να εύχεστε και για μένα. Αμήν. Σηκωθείτε. Όλοι μαζί δυνατά, δυνατά, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.